Βαγγέλη, ένα παιχνίδι που κρίθηκε σαν πέναλτι, ένα παιχνίδι πραγματικά ρώσικη ρουλέτα. Ναι, πραγματικά ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Για εμάς το πρώτο επίσημο, για τη Δοσιά το δεύτερο επίσημο, είχε προηγηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στα Λάτσετα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου, αλλά και στα παιδιά της Δοσιάς. Έγινε ένα παιχνίδι δυνατό, πιστεύω στα αθλητικά πλαίσια. Εντάξει, στα πέναλτι πάντα κερδίζει ο πιο ικανός, ο πιο τυχερός. Εκεί που πήγε, πριν δύο χρόνια ήμουν τυχερός εδώ με την Αρτάκη, σήμερα ήμουν άτυχος. Έτσι πάνε. Δύο φορές έχω εδώ πέρα στα πέναλτι, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Για τη γενική εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αν πάρουμε και βάση τις ευκαιρίες του παιχνιδιού, νομίζω ότι είχαμε πιο καλές ευκαιρίες μπροστά στο θέμα της αντίπαλης ομάδας και μας έλειπε μόνο τον γκολ για να μπορούμε να αποδράσουμε από εδώ. Εντάξει, προχωράμε. Σε μια εβδομάδα ξανά είμαστε εδώ πέρα. Πρέπει να βρούμε την ψυχολογία μας πάλι. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Εντάξει, θέλαμε να περάσουμε στο κύπελλο, δεν περάσαμε, αλλά πρέπει τώρα να συνεχίσουμε και να είναι το πρωτάθλημα. Τι ομάδα χτίζει φέτος στην Αγκρικάπα? Με τι στόχους? Οι στόχοι είναι να είμαστε ανταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι. Αυτή. Αν σου έλεγα από την αρχή της πρώτης δεκαετίας της προετοιμασίας, θα σου έλεγα ότι πηγαίνουμε για κάτι πολύ πιο καλό. Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά, οι συμμετοχές στην προπόνηση δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Λείπουν κάποια παιδιά, όχι ότι δεν θέλουν να είναι στην ομάδα, αλλά λόγω δουλειάς, και δεν γίνεται αυτό η ποιοτική προπόνηση που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε μια ομάδα δυνατή, αλλά σίγουρα επειδή είναι και το πρωτάθλημα έχει μεγάλη διάρκεια, θέλουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να δείξουμε αυτή τη διάρκεια με το λίγο ρόστερ. Περίεργο φετινό, το φετινό πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις, Βαγγέλη? Είναι για όλους περίεργο. Όχι μόνο για το ερασιτεχνικό, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Βλέπουμε εδώ επαγγελματίες παίξεις δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους. Πόσο μάλλον οι ερασιτέχνες που έχουν σταματήσει εδώ και 4 μήνες, 5 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι χαρά μας, μπαίνουμε στα γήπεδα. Θέλουμε να ξαναδούμε τον κόσμο. Βέβαια, και κλεισμένο των θυρών, ο κόσμος είδα διψάει για ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και να. Γιατί η χαρά του ποδοσφαιριστή είναι να βλέπει το φιλάθλο, να βλέπει το συγγενή του, να βλέπει τον άνθρωπό του. Να πάει για να έχει ψυχολογία να παίζει ποδόσφαιρο. Να σου ευχηθούμε και σε ένα καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα και σε εσένα και στους ποδοσφαιριστές σου. Και ας δούμε, να δούμε τι μέλη γενέστε. Και εγώ εύχομαι σε εσάς υγεία για το, αυτό που κάνετε, το, που είστε κοντά μας εδώ πέρα και είστε κοντά στα παιδιά. Να συνεχίσετε να το κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ καλό και για το ποδόσφαιρο και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ και μακάρι να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα που μας κυνηγάει όλους. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Να είστε καλά κι εγώ.